Με χτυπάτε άλλο και τρεις μη μ' αρνηθείς. Σαλωμή κοινωνία, τρέξε για να σωθεί. Το όνομά μου είναι Γιώργος Βασιλιάδης. Ήμουν το πρώτο θύμα από αδικής βίας στην Ελλάδα μετά από ένα καυγά το μακρινό 1961. Με λένε Άρη Δημητριάδη. Με σκότωσαν το 1983 για ένα πείραγμα μιας ποδοσφαιρικής ήττας. Είμαι ο Χαράλαμπος Μπλιώνος. Το 1986 πήγα για πρώτη φορά στο γήπεδο και έχασα τη ζωή μου από μια φωτοβολίδα. Είμαι ο Γιώργος Παναγιώτης. Μια φωτοβολίδα μου στέρισε τη ζωή το 1991. Ήμουν μαθητής Β' Λυκείου. Το όνομά μου είναι Ευθύμιος Γιάκας. Κάηκα ζωντανό σε αυτοκίνητο το 1991 από Μολότοφ, καθώς επέστρεφα από το γήπεδο. Με λένε Κωνσταντόλια. Ήμουν φίλος του Ευθύμη και έφυγα από τη ζωή με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Είμαι ο Γιώργος Καρνέζης. Έχασα τη ζωή μου το 1993 εξαιτίας της αγάπης μου για την ομάδα μου. Είμαι ο Μιχάλης Φιλόπουλος. Ξεψύχησα το 2007 σε οπαδική σύγκρουση στη Λεωφόρο Λαβρίου. Το όνομά μου είναι Γιάννης Ρουσάκης. Μου αφαιρέσανε τη ζωή σε μια οπαδική συμπλοκή το 2011. Με λένε Κώστα Κατσούλη. Το 2014 δέχτηκα δολοφονικά χτυπήματα από οπαδούς αντίπαλης ομάδας σε παιχνίδι Γάμα Εθνικής. Το όνομά μου είναι Νάσος Κωνσταντίνου. Με παρέσυρε θανάσιμο αυτοκίνητο στην προσπάθειά μου να αποφύγω επίθεση το 2017. Με λένε Τόσκο Μποζατσίσκι. Με χτύπησαν με αμάξι το 2020 ενώ προσπαθούσα να ξεφύγω από οπαδική επίθεση. Είμαι ο Άλκης Καμπανός. Δολοφονήθηκα το 2022 στο δρόμο κάτω από το σπίτι μου γιατί πολύ απλά υποστήριζα μια ομάδα. Το όνομά μου είναι Μιχάλης Κατσούρης. Έχασα τη ζωή μου το 2023 σε επεισόδια έξω από το γήπεδο της ομάδας μου. Θα γίνω αεράκι, σύννεφο και νερό. Στη σχολή στην κόλα, μη γράψετε, δεν ζω. Είμαι ο Γιώργος Λιγκερίδης. Ήμουν αστυνομικός και έχασα το 2023 τη ζωή μου από ναυτική φωτοβολίδα που μου πέταξε χούλιγκαν έξω από γήπεδο. Ελπίζω να είμαι ο τελευταίος. Το όνομά μου Άλκης, για κάντου τατουάς. Κι εγώ ένα κομμάτι στις βίας το κολλάς. Το 2024 πρέπει να μας βρει αλλαγμένους. Πάμε τον κύκλο της οπαδικής βίας. Αλλάζουμε νοοτροπία. Ως εδώ. Η οπαδική βία είναι κοινωνικό φαινόμενο και μας αφορά όλους. Το νέο έτος, τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει να μπει ένα τέλος. Ποτέ ξανά. Δεν χωράει άλλη αναβολή. Δεν αλλάζει μόνο η χρονιά, πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς. Να μην ζήσουμε κανένα άλλο περιστατικό οπαδικής βίας. Το 2024 το ποδόσφαιρο να είναι γιορτή. Η βία δεν έχει καμία θέση στον αθλητισμό. Ο αθλητισμός είναι χαρά. Το 2024 βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην οπαδική βία. Τη νέα χρονιά ελπίζω οι άνθρωποι να μην σκοτώνονται για τις ομάδες. Να μην φοβούνται οι φίλαθλοι να πηγαίνουν στο γήπεδο με το χρώμα της αγαπημένης της ομάδας. Αντίπαλοι είμαστε μόνο στα γήπεδα, πουθενά άλλου. Θέλουμε ο αθλητισμός στην Ελλάδα να είναι γιορτή. Το 2024 διώχνουμε μακριά τη βία από τα γήπεδα. Τα παιδιά στην κερκίδα είναι η μόνη σου ελπίδα, ελπίδα.